Κύριε Κοντογιώργη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Βεβαίως την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, πρέπει να το πω για να είμαι έντιμος στους ακροατές και σε εσάς, θα ακούσουν ηχογραφημένη τη συνομιλία. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αξία της. Μάλιστα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε από εσάς τον ίδιο, η συνομιλία αυτή γίνεται με την ολοκλήρωση του νέου σας βιβλίου, το οποίο πάει πια προς έκδοση, προς τύπωμα, που αφορά βεβαίως διακρατικές σχέσεις, έτσι όπως περιγράφονται από το Θουκυδίδη. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλό είναι να μιλάμε για τα βιβλία και ιδίως την Παρασκευή. Έτσι είναι? Συγχρόνως, όχι μόνο οι διακρατικές σχέσεις που θεωρείται καθιερωμένο πια ότι έχουν απασχολήσει τον Θουκυδίδη λόγω του ότι ασχολείται με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά κυρίως με τους διαχειριστές των διακρατικών σχέσεων και του πολέμου, που είναι οι δημοκρατίες βασικά. Αν λέμε βεβαίως οι δημοκρατίες, εννοούμε οι δημοκρατίες, όχι τα μοναρχικά πολιτεύματα που τα έχουν βαφτίσει δημοκρατίες για να τυφλώσουν τον κόσμο. Κύριε Κοντογιώργη, την προηγούμενη φορά, ολοκληρώνοντας τη συνομιλία, δεσμευτήκατε ότι θα έχουμε και έναν δεύτερο γύρο, αφού προκαλέσατε εντός εισαγωγικών τους ακροατές με όσα είπατε για την εκλόγιμη μοναρχία, για την ανάγκη να πάμε σταδιακά σε πιο αντιπροσωπευτικά άμεσα δημοκρατικά συστήματα και την ανάγκη ενός νέου συντάγματος. Πολλοί είπαν ότι καλά τα λόγια και οι θεωρίες, αλλά θα θέλαμε να δούμε με ποιες προτάσεις δομεί αυτή την πρόταση συνολικά ο κύριος Κοντογιώργης. Αυτό σήμερα θα συζητήσουμε. Πριν από αυτό όμως, δράτω με της ευκαιρίας στο κλίμα που υπάρχει να σας θέσω έναν άλλον προβληματισμό. Ζούμε μία πολύ περίεργη κατάσταση ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, ως ανθρωπότητα. Στο ρυθμό από τη μια της πανδημίας και στον ρυθμό από την άλλη των συζητήσεων που έχουν ανοίξει σε σχέση, αν θέλετε, και με την δημοκρατία όπως είναι αυτή και κυρίως με την έκφραση των κοινωνιών. Επειδή είναι σαφές για μένα, κύριε Κοντογιώργη, ότι ο ταλιμπανισμός ένθεν κακήθεν δεν αφήνει πολλά περιθώρια διαλόγου. Επειδή όμως ταυτόχρονα έχω την αίσθηση ότι ζούμε μια περίοδο, εσείς πρώτος το έχετε άλλωστε ανοίξει αυτό το θέμα, της λεγόμενης ενιαίας σκέψης, αναρωτιέμαι πόσο στις μέρες μας γίνεται επιτακτική ανάγκη ένας γνήσιος διάλογος, ακόμη και για ζητήματα που δημιουργούν τρόμο στην κοινωνία, ούτως ώστε έχοντας όλα τα δεδομένα να παίρνει αποφάσεις. Κύριε Σαχίνη, προσέξτε, να διευκρινίσω 2-3 σημεία που αποτελούν την αφετηρία για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Δεν ζούμε σε αντιπροσωπευτικά ή δημοκρατικά πολιτεύματα και πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό διαφορετικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εάν δηλαδή κάτι το βαφτίσουμε ως διαφορετικό από αυτό που είναι, ένα άλογο το πούμε λιοντάρι παραδείγματος χάρη, δεν συνεννοούμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ λοιπόν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Το πολιτικό σύστημα που ζούμε δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό. Και δεν υπάρχει η διάκριση έμεσης και άμεσης δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άμεση ούτε έμεση δημοκρατία. Γιατί δεν υπάρχει? Διότι η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα, είναι ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο στην ιστορία. Ή είναι ή δεν είναι. Όταν οι αρχαίοι αποκάλεσαν το πολίτευμα δημοκρατία, είχαν κατά νου αυτό που ζούσαν και έπρεπε να του δώσουν ένα όνομα. Το βάφτισαν λοιπόν δημοκρατία, διότι ο Δήμος ενσάρκωσε το πολιτικό σύστημα, κυβερνούσε, νομοθετούσε και δίκαζε ευρέως ο Δήμος αντί για τον Πρωθυπουργό. Τα υπόλοιπα είναι βαφτίσια για να νομιμοποιήσουν ολιγαρχικές και μάλιστα αυστηρού τύπου μοναρχευωμένης ολιγαρχίας καταστάσεις, για να μας κοιμήσουν και να μας πείσουν ότι ταξινομείται εν πάση περιπτώσει και το πολιτικό σύστημα που έχουμε σήμερα ως δημοκρατία. Μα είναι πολύ απλό. Εάν ήταν δημοκρατία,
τότε θα έπρεπε να υπάρχει και το αντίπαλο δέος της δημοκρατίας, η ολιγαρχία. Είναι νοητό να μιλάμε σήμερα για ολιγαρχικές πολιτικές που παράγουν δημοκρατικά συστήματα? Εάν είναι δημοκρατία, δεν μπορεί να παράγει ολιγαρχικές πολιτικές. Μπορεί να παράγει μόνο πολιτικές δημοκρατίας, δηλαδή επισκοπό του Δήμου και του συμφέροντός του. Επομένως, δεν υπάρχει άμεση και έμεση. Όλα αυτά είναι σχήματα ιδεολογίας, κόλπα, αν το πούμε με την κυριολεκτική έννοια της καθαρεύουσας, που μας έχουν πείσει. Αναφερθήκατε σε αυτό που έχω επικαλεστεί για την ενιαία σκέψη. Να προσέξουμε. Είμαστε στην εποχή της ενιαίας συστημικής τάξης που ζούμε στον 20ο και στον 21ο αιώνα, και όταν λέμε αυτό, ένα και μοναδικό πολιτικό σύστημα στο σύνολο του πλανήτη, δεν υπάρχει δεύτερο, απλώς έχει διαφορετικές εφαρμογές ή υπάρχει η αυταρχική απόκληση σε κάποιες, αλλά με την ίδια θεσμική βάση, και στο πλαίσιο αυτό, μετά από κάποιες δεκαετίες, σήμερα ζούμε και την ενιαία σκέψη. Δηλαδή, έχουμε μία ιδεολογία που είναι αυτή που έχω αποκαλέσει η ιδεολογία της διεθνούς των αγορών, που έχει συγκεκριμένη στόχευση και θέλει ακριβώς να διευρύνει και να εδραιώσει την ηγεμονία. Ποιος είναι ο τρόπος? Με το να νομιμοποιήσει το καθεστώς της και τις προτεραιότητές της μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για πολιτικές, σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε πού ζούμε, σε ποια εποχή. Η εποχή που ζούμε, κύριε Σαχίνη, μπορεί να παρουσιάζει λόγω της κλίμακας των κρατών και των αναγκαιοτήτων αυτή την φανταστική κυριολεκτικά τεχνολογική εξέλιξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και πολλών άλλων σχημάτων. Αλλά εξελικτικά βρισκόμαστε στο βρεφικό στάδιο. Γι' αυτό και μιλάμε για εκλόγιμη μοναρχία, που πολλές φορές ξέρουμε ότι και αυτή αμφισβητείται, όπως αμφισβητείται μέχρι τη δεκαετία του 60, στο Μεσοπόλεμο με τους ολοκληρωτισμούς και προηγουμένως με τις απολυταρχίες. Δεν ζούμε σε μια μακρινή περίοδο, όπως λέγεται, δημοκρατίας. Καμία δημοκρατία δεν υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μόνο πολιτικό σύστημα. Γιατί είμαστε στο βρεφικό στάδιο. Αυτό το βρεφικό στάδιο, λοιπόν, εξηγεί τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι για να κατανοήσουμε που ζούμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εάν ξέρουμε γιατί μιλάμε και συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα καθεστώς μοναρχίας με αυστηρή κοπή που σημαίνει εκλόγιμη μοναρχία, άρα με μια κοινωνία που είναι εξοβελισμένη στον ιδιωτικό της χώρο, σημαίνει ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Θα μου πείτε, έτσι ήταν και στο παρελθόν. Έτσι ήταν, αλλά με μία μικρή διαφοροποίηση. Μέχρι τη δεκαετία του 80 όλα συνέβαιναν εντός του κράτους. Εντός του κράτους, με την λεγόμενη πολιτική κυριαρχία, μπορούσαν να επέλθουν συμβιβασμοί και να εκχωρηθούν και κάποιες προνομιακές ρυθμίσεις υπέρ των κοινωνιών, διότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται και η ισορροπία, η κοινωνική συνοχή, με άλλα λόγια η αποδοχή της ηγεμονίας αυτού που λεγόταν αστική τάξη ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε την. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν συντρέχει, διότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και βεβαίως η γιγάντωση, η χειραφέτηση της οικονομίας έχει οδηγήσει αλλού. Έχει φύγει από τα σύνορα των κρατών, έχει βγει έξω στο διακρατικό πεδίο και εισέρχεται όπου εισέρχεται μέσα στα κράτη, γιατί μέσα στα κράτη δρά, αλλά με όρους ισχύος. Η ισχύ διέρχεται από τα δάνεια, από τις επενδύσεις, από τους εξαναγκασμούς, από την ιδεολογία, για να είμαστε και ευχαριστημένοι στη δυστυχία μας. Επομένως,
είμαστε σε ένα καθεστώς το οποίο είναι δούλικο, καθεστώς δουλείας, το οποίο όμως δεν το ξέρουμε. Και γι' αυτό είμαστε κάποιοι ευτυχισμένοι, γιατί έχουμε κάποιους πόρους, και άλλοι δυστυχισμένοι, αλλά που μας φταίνε οι πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη και όχι η οποιαδήποτε άλλη πραγματικότητα η οποία οδηγεί σε αυτές τις πολιτικές. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Μου επιτρέπετε, επειδή βάζετε μία βάση συζήτησης που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, προφανώς ακούγοντάς σας, και αυτό θα το αποτιμήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει και λόγος και αντίλογος. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, αυτά όλα τόσο απλά, τόσο κατανοητά, δηλαδή το να συνεννοηθούμε ακόμη και σε έννοιες, πόσο εφικτό είναι στις μέρες μας? Και γι' αυτό μίλησα για την ενιαία σκέψη, και μετά να πάμε στα πολιτικά συστήματα και τις προτάσεις που έχετε. Και το λέω με την έννοια ότι τουλάχιστον στο παρελθόν, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό αντιλαμβάνεται η κοινωνία ίδια, κύριε Κοντογιάργη, υπήρχε μια μάχη, αν θέλετε, όπως και αν την ορίσουμε, μικρή, μεγάλη, ιδεών, διαλόγου, ελεύθερου διαλόγου, σκληρού αν θέλετε, με τοπικού διαλόγου, αλλά πάντως δεν υπήρχε, αν μου επιτρέψετε, μπορεί να σας φανεί αδόκιμο, αυτός ο τσελεμεντές της ανθρωποφαγίας και του τσουβαλιάσματος που ζούμε σήμερα. Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, αυτό είναι το ζητούμενο. Η επανάσταση που πρέπει να πραγματοποιήσουμε μέσα μας στο πεδίο των ενιών θα μας φέρει στο διατάφτα, στο τι φταίει και γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, δηλαδή σε πολιτική και επομένως σε καθολική αδυναμία. Ξέρετε, σήμερα η πρωταρχική έγνοια, και έχει σημασία που το λέω, των αρχόντων του κόσμου είναι πως θα κλείσουν το στόμα στον ελεύθερο λόγο του πολίτη που τον εκφέρει μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί αυτό? Διότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο λόγος βγαίνει και δεν μπορεί να σταματήσει με κανέναν τρόπο, διότι, και να ελεγχθεί, διότι στο παλαιό καθεστώς το ποιος θα μιλούσε στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες αποφασιζόταν με τον εξορκισμό της ελευθερίας του τύπου, που θα έπρεπε να δεχτούμε ότι είναι παρένθετος, διότι ανήκει στην ελευθερία της κοινωνίας και είναι απλοί διαχειριστές και διασφαλιστές της ελευθερίας της κοινωνίας. Τον ιδιοποιήθηκαν αυτοί λοιπόν σε συνδυασμό με το καθεστώς και είχαν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τους εξής 5, 10 ή 100 που θα είχαν λόγο. Οι άλλοι έπρεπε να καθίσουν στο σπίτι, στο καφενείο κλπ. Να μιλήσουν εκεί. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Λοιπόν, τώρα όμως που τα πράγματα έχουν ξεφύγει, βλέπετε ότι παρεμβαίνουν και ή κατεβάζουν το λόγο των πολιτών ή τον κοκκινίζουν για να επιδείξουν την λογική της απαγόρευσης, ότι είναι επικίνδυνος, ή και τον συκοφαντούν. Οικοδόμου. Έχουν δώσει δηλαδή τη δυνατότητα σε ομάδες που είναι ένα σκυλολόητο το οποίο κινείται με διατακτικό τρόπο για να κλείνει στόματα, έχουν δώσει τη δυνατότητα να ασκούν λογοκρισία στον ελεύθερο λόγο του πολίτη. Μην νομίζετε ότι κυνηγούν αυτούς που κάνουν διακίνηση ναρκωτικών ή διάφορα άλλα εγκλήματα στο ίντερνετ. Βρίθη το ίντερνετ από τέτοια εγκλήματα, κανείς δεν τα σταματάει και δεν τα ελέγχει. Είναι ο πολιτικός λόγος, ο λόγος της αμφισβήτησης που ενοχλεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει να κάνει με πολλά επίπεδα ελέγχου του φρονήματος της κοινωνίας. Άρα μου λέτε ότι, και συγγνώμη που σας διακόπτω τον ηρμό σας, ότι εδώ καταστρατηγείται και ένας βασικός του παρελθόντος όσο ίσχυε δημοκρατικός κανόνας, που λέει ότι ο διάλογος γίνεται όταν και για να ανοίγουν αυτιά και όχι για να κόβονται αυτιά. Πάντα έτσι ήταν. Δεν υπάρχει κανένα άρθρο του συντάγματος, είμαι έτοιμος να απαριθμίσουμε ένα προς ένα, που να εφαρμόζεται όπως ρητορικά δηλώνεται στο κείμενο. Παραβιάζονται ακριβώς διότι δεν συμφέρουν στους διακινητές του συστήματος, που είναι η κομματοκρατία, το πολιτικό προσωπικό και οι συγκατανευσιφάγοι
που νέμονται το κράτος δίκην Πριτανίου γύρω από το πολιτικό προσωπικό που βάζει τις τυπικές σφραγίδες ή υπογραφές κάποια στιγμή. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ναι. πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Πρώτα-πρώτα οι κοινωνίες που ενοχοποιούνται δεν έχουν καμία ευθύνη. Δεν απαλλάσσω την κοινωνία από την ευθύνη. Α, με προλάβατε, γιατί θα σας έλεγε κάποιος, τι εννοείται, χαϊδεύεται αυτιά, δεν φταίει για τίποτα η κοινωνία. Οι επιλογές της δεν είναι στο κάτω-κάτω. Θέλετε να ενοχοποιήσω την κοινωνία. Θα το κάνω στο επίπεδο του ότι πιστεύει ό,τι της λένε. Της λένε ότι είναι δημοκρατία, δημοκρατία. Της λένε ότι υπάρχει και η αμεσοδημοκρατία, η ανοησία των δημοψηφισμάτων που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία των ομάδων, το φωνάζει και αυτό. Επανάσταση μέσα της, να μάθει τι είναι και τι δεν είναι αυτό που ζει. Από εκεί και πέρα θα δώσω την ευθύνη, θα απονείμω την ευθύνη σε αυτόν που έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει. Η κοινωνία δεν αποφασίζει διότι δεν συγκροτεί σώμα, θεσμικό σώμα να αποφασίζει, είναι άθροισμα ατόμων. Το κάθε άτομο έχει άποψη. Η κοινωνία δεν έχει. Σε τι να την ενοχοποιήσω? Ό,τι ψηφίζει? Ας αναλύσουμε το περιεχόμενο λοιπόν της ψήφου. Της δίνει το δικαίωμα να επιλέξει τον επόμενο μονάρχη της. Δεν ασκεί λοιπόν έλεγχο μέσω της ψήφου. Δεν ασκεί ανακλητικό δικαίωμα. Δεν της το δίνουν. Δεν ασκεί ποινική ή άλλη ευθύνη σε αυτό που διέπραξαν οι κυβερνώντες και οι μη κυβερνώντες, οι νόσες πολιτικές δυνάμεις. Επομένως, η ευθύνη της έγκυται στο ότι λάθεψε σε αυτόν που τους, μεταξύ των 3-4 που τις σέρβιραν και τον ψήφισε για να είναι ο επόμενος μονάρχης. Για να έχει λοιπόν αυτή την ευθύνη, όπως καθένας στην ιδιωτική μας ζωή, πρέπει να έχει το δικαίωμα να διορθώσει το λάθος της. Δίνουμε στην κοινωνία που ψήφισε τον κύριο Χ το δικαίωμα, εάν διαπιστώσει ότι την εξαπάτησε, ότι της υποσχέθηκε 10 πράγματα και δεν κάνει κανένα ή κάνει τα αντίθετα, ή δεν της αρέσει, ρε αδερφέ. Της δίνουμε το δικαίωμα να πάρει πίσω την απόφασή της, να τη διορθώσει ή να τον εξαναγκάσει να κάνει αυτό που τη ζητάει, που θέλει? Όχι προφανώς. Αφού δεν της δίνουμε το δικαίωμα, κατά τι φταίει δηλαδή που τη σέρβιραν και τη εμφάνισαν ως πολύ όμορφο πρόσωπο το Α, το οποίο παρασύρθηκε και ψήφισε? Όταν δεν έχεις καν το δικαίωμα να διορθώσεις το λάθος σου, δεν έχεις καμία ευθύνη και για το λάθος που διέπραξες. Πολλό μάλλον όταν τις το σερβίρουν. Ας κάνουμε μια αποτίμηση ποιοι κυβερνούν τον κόσμο σήμερα και να διαπιστώσουμε πόσο κατασκευασμένες είναι οι επιλογές αυτές. Άρα λοιπόν η έννοια της ευθύνης πηγαίνει εκεί που υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθούν τα πράγματα, που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτούς που κατέχουν το πολιτικό σύστημα και από αυτούς που πίσω από το πολιτικό σύστημα έχουν τη δυνατότητα της ισχύως, του εξαναγκασμού ή της επιρροής ή της εξαγοράς. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό και μιλάω για επανάσταση στο πεδίο των εννοιών. Όταν έχεις μία μοναρχία, η μοναρχία αποφασίζει τι είναι κοινωνικό, τι είναι εθνικό, ο μονάρχης και όχι κανείς άλλος. Η κοινωνία στο 100% να είναι αντίθετη, αυτοί θα αποφασίσουν όπως τους αρέσει, όπως έχει σχεδιαστεί το όλο ζήτημα. Επομένως, ας έρθουμε σε κάτι άλλο. Τι προτείνουν οι διεθνείς της διανόησης σήμερα? Έχουμε αποκομίσει κάποιο συμπέρασμα ότι προτείνουν κάτι διαφορετικό? Μας λένε ότι μπορεί η οικονομία, οι ιδιοκτήτες της οικονομίας να έχουν αλλάξει κιόλας. Έπαψαν να είναι η βαριά βιομηχανία που λέγανε η αστική τάξη μέσα στα κράτη. Και αυτοί υποφέρουν τώρα από τη διεθνή των αγορών. Η διεθνή των αγορών είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι η ισχυρή της γης που κρατούν τα κλειδιά της νομισματικής οικονομίας, τα κλειδιά του δανειακού συστήματος, του χρηματοπιστωτικού γενικότερα, που κλείνουν τις τρόφιγγες της ζωής των ανθρώπων και βεβαίως διαχειρός της πολιτικής. Φαντάζομαι ότι βάζετε εκεί και όσους κατέχουν
τα κλειδιά της τεχνολογικής πια κατάστασης στον πλανήτη. Αυτό είναι, βεβαίως. Αυτή είναι το όχημα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι που μας λένε ότι είναι η κυρίαρχη πραγματικότητα και την υπηρετούν όλοι με απόλυτη ακρίβεια και συνέπεια. Όταν μιλάμε για αριστερά και δεξιά, πρόκειται για διαγωνισμό του ποιος θα είναι πιο αρεστός για να τον ανεβάσουν στην εξουσία. Ποιος θα υπηρετήσει άλλες πτυχές της διεθνούς των αγορών, η μεν και άλλη της δε. Δείτε ποιο είναι το δόγμα της διεθνούς των αγορών για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τι λένε? Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και υπηρεσιών. Ελεύθερη διακίνηση της εργασίας. Ελεύθερη διακίνηση της εργασίας σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνουν στα κράτη, στις χώρες με πραξικοπήματα για να επιβάλλουν αυταρχικό καθεστώς και να το ελέγξουν, αλλά παρεμβαίνουν μέσα από την αποδόμηση του κοινωνικού ιστού, της πολιτισμικής συνοχής, που σημαίνει μεταβάλλουν την εργασία σε εμπόρευμα, από εργασία δημοσίου δικαίου που κατακτήθηκε έστω στο παρελθόν, και βεβαίως απενεργοποιούν κάθε δυνατότητα της κοινωνίας να συναντηθεί με τον εαυτό της, έστω σε άτυπο επίπεδο, σε επίπεδο διαδήλωσης συλλαλητηρίου ή οτιδήποτε, ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί στην πολιτική εξουσία και να της πει ότι θέλει κάποια άλλη πολιτική και να την αθμίσει με την βούληση των αγορών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή της διεθνούς των αγορών? Ο στόχος είναι η πολιτισμική συνοχή. Να μην έχουν οι χώρες, οι κοινωνίες συνοχή πολιτισμική, γιατί αυτές μπορεί να συμπίκτουν την αντίσταση και ένα διαφορετικό πρόταγμα. Προσέξτε λίγο τι σημαίνει αυτό. Πρώτα σε επίπεδο ιδεολογίας. Μας λένε ότι το δικαίωμα είναι ανώτερο της ελευθερίας. Η κυρία πρόεδρος μας μίλησε και για την τυραννία της πλειοψηφίας, δηλαδή της κοινωνίας. Το γεγονός ότι βγάζει μονάρχη είναι και αυτό ένα τυραννικό καθεστώς μας, λέει, και δεν τρέπεται να τα γράφει αυτά τα πράγματα. Είναι πρόεδρος των Ελλήνων. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, μας ενδιαφέρει ο λόγος ύπαρξης αυτός των ανθρώπων. Τι μας λένε λοιπόν? Ότι η ελευθερία εν προκειμένου της κοινωνίας είναι απειλή για την ατομική ελευθερία. Το ατομικό δηλαδή πρέπει να έχει αντίπαλο το συλλογικό και όχι να ενταχθεί μέσα στο συλλογικό για να το κάνει δικό της και να το διακινήσει. Αυτό λέει είναι η πεμπτουσία του ολοκληρωτισμού. Δηλαδή η δημοκρατία υπενήσονται. Το έχουν πει από την εποχή του διαφωτισμού. Το να είσαι χειράφετος ως κοινωνία θεωρείται ότι είναι απολυταρχία. Κάτω λοιπόν η ελευθερία, επάνω τα δικαιώματα. Αλλά ποια δικαιώματα, προσέξτε, γιατί όταν μιλάμε για δικαίωμα σημαίνει ότι έχω δικαίωμα να διαδηλώσω. Αυτό δεν είναι άσκηση ελευθερίας. Είναι άσκηση δικαιώματος. Θα γινόταν άνευ αντικειμένου εάν είχαμε εμείς το πολιτικό σύστημα ως κοινωνία. Γιατί να διαδηλώσουμε αν κυβερνάμε εμείς? Θα μπαίναμε στην εκκλησία του Δήμου και θα αποφασίζαμε. Θα αποφασίζαμε, και θέλω έτσι να πάμε σε μια πρώτη διακοπή για να επανέλθουμε πιο αναλυτικά. Θα αποφασίζαμε επί τη βάση συγκρότησης πλειοψηφιών και μειοψηφιών σε μια τέτοια δημοκρατία όμως. Για κάθε απόφαση. Δεν θα συγκροτούσαμε μέσω της πλειοψηφίας εξουσία διαρκείας που θα ήταν αποστασιοποιημένη από τη βούλησή μας. Σήμερα αποφασίζουμε για το αν θα πίνουμε το κρασί μας νερωμένο ή όχι. Συγχρόνως την άλλη στιγμή αποφασίζουμε εάν θα παράγουμε πατάτες ή όχι. Και ούτω καθεξής. Δεν συγκροτεί εξουσία η αρχή της πλειοψηφίας στη δημοκρατία. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Αλλά πιο κρίσιμο, ξέρετε, είναι ότι και τα δικαιώματα τα έχουν αποπροσανατολίσει. Δεν προβάλλουν πια τα δικαιώματα στην πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα όπως την εργασία. Προβάλλουν τα δικαιώματα που αναιρούν την κοινωνική συνοχή. Προσπαθούν τους τσιγκάνους να τους μεταβάλουν σε μειονότητα αντί να τους ενσωματώσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους μέσα στην ολότητα. Προσπαθούν δηλαδή να φέρουν αντιμέτωπες τις διάφορες κοινωνικές πραγματικότητες που είναι πολλές σε μια κοινωνία, ώστε να αποδομηθεί ο κοινωνικός ιστός
και να μην έχει τη δυνατότητα να αντιτάξει η αντίσταση ή να σκεφτεί ποια είναι η αιτία των προβλημάτων της. Κύριε Κοντογιώργη, είπατε ότι δεν είναι μόνο αυτό το δίπολο που καλλιεργείται, ελευθερία από τη μια, αλλά κοντράρει στα ατομικά δικαιώματα. Είναι ότι τα ίδια τα δικαιώματα με έναν τρόπο οδηγούνται σε κανάλια έξω από το κοινωνικό γίγνεσθε, το συλλογικό αν θέλετε. Έξω από το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε. Δεν γίνεται κανένας λόγος για τα δικαιώματα στην εργασία, τα οποία έχουν αποδομηθεί εντελώς. Δεν γίνεται κανένας λόγος για τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής που συγκροτεί την έννοια και τον πυρήνα του δικαιώματος του πολιτικού, αλλά όλα έχουν εστιαστεί στην κοινωνική αποδόμηση, στην αποδόμηση του πολιτισμικού, της πολιτισμικής ενότητας μιας κοινωνίας. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία συζητούνται σήμερα στο πεδίο της κοινωνικής πραγματικότητας είναι αποτελέσματα των αποφάσεων των πολιτικών της εκλόγιμης μοναρχίας. Τι είναι αυτό που τους κάνει σήμερα να τα αναδεικνύουν, μα για να στραφεί η προσοχή του κόσμου προς τα εκεί. Εάν αυτοί οι άνθρωποι, η κοινωνία στο σύνολό τους, ήταν μέρος του πολιτικού συστήματος και αποφάσιζε, αυτό αιτιολογεί τι πρέπει να γίνει, γι' αυτό το λέω, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να είναι στην απομόνωση και να αγωνίζονται για την αναγνώρισή τους. Διότι μέσα στο συλλογικό θα είχαν επιληθεί όλα, γιατί θα ήταν μέρος του συλλογικού για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές. Αντιλαμβάνεστε επομένως ποιος είναι ο σκοπός αυτού του προσανατολισμού. Σου λέει έχουν αρχίσει να μας αμφισβητούν. Θα τους στρέψουμε την προσοχή εκεί, οπότε εμείς θα είμαστε απερίσπαστοι στο πολιτικό και οικονομικό σημείο, θα κάνουμε τις δουλειές μας όπως μας συμφέρει. Τι μας λέει τώρα η ιστορική πραγματικότητα, οι διανοητές μας σήμερα? Mm-hmm. Από τη μια μεριά είναι οι φιλελεύθεροι. Οι φιλελεύθεροι τι μας λένε, έτσι είναι τα πράγματα, φτάσαμε στην ολοκλήρωση της εξέλιξής μας, είναι η καλύτερη εποχή του κόσμου που έχουμε ζήσει ποτέ, επομένως μην την αμφισβητήσουμε τη δημοκρατιούλα μας, μην τα αμφισβητήσουμε όλα αυτά. Η δημοκρατία λέει είναι το καλύτερο, έχει προβλήματα αλλά είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα, και επομένως εάν το αμφισβητήσετε θα πάμε στο χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο? Το αυταρχικό καθεστώς. Δηλαδή μας λένε ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο να σκεφτούμε εκτός από τη δημοκρατία, δηλαδή το παρόν μοναρχικό σύστημα που το έχουν βαφτίσει βέβαια δημοκρατία, και την αυταρχική του παρέκκληση. Ξέρετε, αυτά γεννήθηκαν στην έξοδο του δυτικού ανθρώπου από τη φεουδαρχία, στην εποχή του διαφωτισμού, που οι άνθρωποι ήταν ημιμαθείς και τυφλοί στη γνώση και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, και συγχρόνως ιδεολόγοι της μοναρχίας ή της εκλόγιμης μοναρχίας. Επομένως, τι μας λένε? Ότι μπορεί η οικονομία και η τεχνολογία να πηγαίνει με οβυδιακό τρόπο και ταχύτητα στο μέλλον, αλλά εσείς κοινωνία μου, ιδεολογικά και άλλα, θα μείνετε στο 18ο αιώνα. Δεν θα εναρμονιστείτε κι εσείς με το μέλλον που είναι οι αξίες σας και τα συστήματά σας, οι θεσμοί σας. Μα από εκεί θα προέλθει η νέα ισορροπία που έχει διαρριχθεί. Σήμερα στους συσχετισμούς οι κοινωνίες δεν υπάρχουν. Τις βλέπουν ως μυρμήγκια και τις αποδομούν, όπως είπαμε. Αυτός που υπάρχει είναι ο ηγεμόνας, ο οποίος υπαγορεύει παντού τις απόψεις του. Και δεν μιλάμε για τις μικρές χώρες. Πρόσφατα, όπως ξέρουμε, λογοκρίθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιας υπερδύναμης. Διότι εξήλθε. Δεν έχει σημασία να τον αξιολογήσουμε θετικά ή αρνητικά. Η πράξη μετράει. Έχει κομβική σημασία σε αυτό. Τι να πούμε εμείς οι άλλοι που μας λογοκρίνουν καθημερινά? Αυτό λοιπόν είναι το ένα, το φιλελεύθερο, στο οποίο έχει προσχωρήσει βέβαια με ακραίο τρόπο η άρχουσα αυτή που δεν είναι σκληροπυρηνική του παρελθόντος, αριστερά. Πιο φιλελεύθερη με την έννοια του νέου φιλελευθερισμού, της ακρότητας των αγορών, είναι η άρχουσα αριστερά από τον άρχοντα φιλελευθερισμό, γιατί ο φιλελευθερισμός λιγάκι ακούει και την κοινωνία, γιατί θέλει τα ψηφαλάκια της εθνικής του αναφοράς, παρόλο που αποδομεί στη συνέχεια αυτή την έννοια.
Ο μαρξισμός τι μας λέει, ο σοσιαλισμός ο αυθεντικός? Να πάρουμε την ιδιοκτησία από τον ιδιώτη και να την μεταφέρουμε στο κράτος. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα κράτος ολοκληρωτικό, όπου η κοινωνία θα είναι ίση, αλλά όχι ελεύθερη, δίκην προλεταριάτου. Αυτά λοιπόν τα σχήματα έχουν τελειώσει πια. Υπηρετούν και τα δύο άρχουσες καταστάσεις της διεθνούς των αγορών ή των απολιθωμάτων του παρελθόντος. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε. Εδώ είναι λοιπόν που ερχόμαστε στις προτάσεις. Η πρώτη αρχή λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η επανάσταση μέσα μας στις έννοιες. Εάν ξέρουμε ότι σήμερα ζούμε σε δημοκρατία, θα ξέρουμε και θα διατηνόμαστε ότι αφού έχουμε δημοκρατία θα κάνουμε αυτό που επιτάσσει η δημοκρατία. Θα τρέχουμε στους δρόμους, θα απεργούμε και άλλες ανοησίες. Λοιπόν, αυτό δεν παράγει αποτελέσματα. Τελειώσαμε με αυτό. Εννοείται ανοησίες σε σχέση με τις προκλήσεις του σήμερα, γιατί θα σας πει και του αύριο. Γιατί θα σας πει κάποιος ότι στο χθες η ανθρωπότητα μέσα από διεκδικήσεις. Εσείς το είπατε. Αλλά το είπα πριν. Ναι, ναι. Μέσα στη δυναμική του κράτους. Ξέρετε, στην ιστορία συμβαίνει το εξής. Αυτή και αυτά οι δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις και αυτά οι ιδέες που μπορεί σήμερα να παίζουν ρόλο προόδου, σε λίγες δεκαετίες μπορεί να είναι το αυθεντικό αντίσωμα της προόδου. Δηλαδή να παίζουν ρόλο αντίδρασης. Όπως τώρα η υπεράσπιση των ιδεών του διαφωτισμού που διατείνονται ότι το σημερινό σύστημα είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση και όχι μοναρχία, είναι βαθιά αντιδραστικό. Διότι δεν επιτρέπει στην κοινωνία να σκεφτεί πέραν του παρόντος συστήματος. Οπότε, πώς προχωράμε σε αυτό που εσείς ορίζετε πέραν του παρόντος συστήματος, για να το πούμε, να συμφωνήσουμε για να καταλαβαίνόμαστε κιόλας. Θα πω με πρακτικό τρόπο. Ναι, ναι. Πρακτικός τρόπος είναι, λοιπόν, να ξέρουμε ότι η αφετηρία μας είναι η μοναρχία. Πρακτικός τρόπος είναι επίσης να ξέρουμε ότι οι κοινωνίες δεν έχουν άλλον τρόπο να παίξουν ρόλο στα πολιτικά ζητήματα, να επηρεάσουν δηλαδή τις πολιτικές αποφάσεις όπου διαμορφώνονται οι πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος, του ρόλου της οικονομίας και τα πάντα. Ο μόνος τρόπος είναι η πολιτική. Άρα λοιπόν ο έλεγχος της πολιτικής. Πώς θα επέλθει ο έλεγχος της πολιτικής? Μα εδώ είναι το ζητούμενο. Ξέρετε, δεν το εφήβρε το μυαλό μου αυτό που θα πω. Είναι καταστάλαγμα μιας συγκεκριμένης προσέγγισης της ιστορίας του ελληνικού κόσμου, ο οποίος προηγήθηκε σε αυτά τα ζητήματα. Όταν είχε πρόβλημα, όπως είχαν οι κοινωνίες της εποχής μας, απελευθέρωσης από τη φεουδαρχία, τι έκανε? Έψαχνε έναν ηγέτη που θα υιοθετούσε το διακύβευμα και θα έλεγε απελευθέρωσέ μας. Και θα τους απελευθέρωνε, δηλαδή θα αντιτάσσονταν στους τότε γεωκτήμονες ή αστούς ισχυρούς. Όταν έφτασε η στιγμή να υπάρξει η αντίστοιχη εξάρτηση από το δανεισμό και από άλλες καταστάσεις των αγορών, έψαξε επίσης έναν ηγέτη για να κάνει αυτό. Έλα όμως που ο ηγέτης στην αρχή ήταν δεκτικός προς τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι τον έφεραν στην εξουσία, αλλά όταν εδραίωνε την εξουσία τους ξεχνούσε και συναγελαζόταν με εκείνους τους οποίους υποτίθεται ότι εχθρευόταν. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να αλλάξει πρόταγμα η κοινωνία και να πει «Σε εξουσιοδοτώ και μετά μου διαφεύγεις και δεν μπορώ να σε ελέγξω». Ένας τρόπος υπάρχει. Θα είμαι μέσα στο πολιτικό σύστημα και εγώ και με αυτόν τον τρόπο θα σε ελέγχω, γιατί θα σου τραβάω κάθε στιγμή το αυτί. Για έναν ανάγκη θα σε πετάω έξω και θα φέρνω άλλον. Με απλά λόγια. Μας το λένε οι πηγές, ο Αριστοτέλης τι έκανε ο Σόλωνας. Όχι μόνο έκανε τη συσάχθεια για να επαναφέρει τους πολίτες που ήταν με δανειακό τρόπο εξαρτημένοι από τους ισχυρούς της εποχής, τους δανειστές, αλλά για να μην επαναληφθεί με τους πρωθυπουργούς, γιατί ο Σόλωνας και οι άλλοι εκλέγονταν για μια ορισμένη περίοδο ως πρωθυπουργοί και διαλέγονταν με τα μέλη της κοινωνίας ή ασκούσαν ριζοσπαστική πολιτική ισομοιρίας, όπως λεγόταν, ισοδιανομής της γης κλπ.
Λοιπόν, ο Σόλωνας λοιπόν τι λέει? Με το να κάνω ισοδιανομή της γης, κάποιος ηγέτης θα σκάσει επάνω και θα επιβάλλει αυταρχικό καθεστώς και επομένως τη θέλησή του. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα βάλω την κοινωνία στην πολιτική. Συγκρότησε Δήμο. Δηλαδή την κοινωνία την έκανε από άτομα, άθροισμα ατόμων, θεσμό. Και της έδωσε τις μισές αρμοδιότητες που είχε προηγουμένως ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι εντολέας και εντολοδόχος. Έχει την πολιτική, όλο το πολιτικό σύστημα στα χέρια του. Πήρε λοιπόν τις αρμοδιότητες που αρμόζουν στον εντολέα και τις έδωσε στην κοινωνία. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες? Εκλέγω, ανακαλώ, ελέγχω, ζητάω ευθύνες, καθορίζω το γενικό πλαίσιο της πολιτικής και ενδεχομένως και ο πολίτης σε ενάγει στη δικαιοσύνη προσωπικά, αν τον βλάψεις σε προσωπική βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι του δένει τα χέρια του πολιτικού. Ο πολιτικός οφείλει να πολιτεύεται κατά το συμφέρον και τη βούληση της κοινωνίας. Και όχι κατά το συμφέρον οποιουδήποτε και να κουνάει το χέρι στην κοινωνία και μετά να της λέει ότι εσύ ευθύνεσαι για την κατάντια που σε έφερα. Βλέπετε λοιπόν ότι η λογική, η απλή λογική του πράγματος μας οδηγεί στην ανάγκη μεταβολής πολιτείας. Αλλά για να ζητήσουμε τη μεταβολή πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι η πολιτεία και γιατί δεν παράγει τα ευκταία αποτελέσματα για μας. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει το σύστημα αντιπροσωπευτικό. Με άλλα λόγια, από μοναρχία αντιπροσωπευτικό. Δεν θα πω δημοκρατία, γιατί πάμε πολύ πιο πέρα που έρχεται σε επόμενη φάση. Τώρα μας χρειάζεται η μία προσομοίωση προς την αντιπροσώπευση για να μπορέσει να ισοσταθμιστεί η δύναμη των αγορών. Διότι πρωτογενής δύναμη, κύριε Σαχίνη, ναι, και μόνο η κοινωνία. Αυτή δεν μπορεί να αφαιρεθεί από κανέναν όταν την κατακτήσει. Η οικονομία δεν έχει πρωτογενή δύναμη. Εξαρτάται από το ότι οι κοινωνίες είναι στην ιδιωτία και δεν είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν καθορίζουν τις ευθύνες και τις υποθέσεις της χώρας τους, του εαυτού τους. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε στο ίδιο, ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να αποκτήσει ένα σχετικό έστω πρόσημο αντιπροσώπευσης. Θα μου πείτε να μιλήσω συγκεκριμένα τώρα για το τι θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα, να υπαχθεί η πολιτική τάξη στο νόμο. Ποιος αναλογίζεται ότι για όποιες πολιτικές και να έχει ακολουθήσει ή να ακολουθεί η πολιτική τάξη, σε όλο τον κόσμο μιλάμε, όχι για την Ελλάδα. Ναι, ναι, προφανώς. Σε όποιες πολιτικές και να ακολουθήσει, δεν υπόκεινται στο νόμο. Μπορεί να καταστρέψει τη χώρα, να αποφασίσει να εκχωρήσει μέρος της χώρας, μπορεί οτιδήποτε να δημιουργήσει όρους ανισότητας και ταλαιπωρίας, δυστυχίας στην κοινωνία, να κάνει διαχωρισμούς. Κανείς δεν τον ελέγχει. Είναι πολιτική απόφαση. Δεύτερον, η παράβαση των νόμων, η καταχρηστική δηλαδή άσκηση της εξουσίας. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Βουλής ή του ειδικού δικαστηρίου και γιατί να μην υπόκειται στη τακτική δικαιοσύνη όπως οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Οι πολιτικές που ακολουθούνται, έτσι, μπορεί κάλλιστα να αξιολογούνται από σώμα πολιτών, ένα συλλογικό σώμα πολιτών, το οποίο μπορεί να αποφασιστεί από τι θα αποτελείται και θα παρακολουθεί τις πολιτικές που υποσχέθηκαν και για τις οποίες ψηφίστηκαν και για τις συνέπειές τους, όπως και για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης. Δεν είναι νοητό να έρχεται να προβάλλει ένα πακέτο μέτρων που να υπόσχεται για να τον εκλέξουν, να τον εκλέγουν γι' αυτό και στη συνέχεια να τα αγνοεί και να μας δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει όμως, και αυτό καθε αυτό το γεγονός ότι η κοινωνία δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ακόμα και αν έχει εξαπατηθεί, είναι παράλογο μέσα στη λογική ενός οποιοδήποτε συστήματος. Υπάρχει ερώτημα εδώ που νομίζω όσοι σας ακούνε θα τους γεννηθεί. Υποτεθείστε ότι προχωράμε έτσι. Υπάρχει από την άλλη όμως ασφαλιστική δικλίδα ότι αυτό το σώμα πολιτών που θα ελέγχει
τις αποφάσεις και τη φερεγγιότητα των υποσχέσεων, αν κάποιος προσπαθεί να τις υλοποιήσει, να μην αλλοτριωθεί και στην ουσία αντί να λειτουργεί ως ελεγκτής, να γίνει φενάκι για την εφαρμογή των όποιων πολιτικών. Και θα γίνει, εάν ήξερε ο πολιτικός ότι αυτά που προτείνει θα ελεγχθούν για τη συνέπεια της εφαρμογής αλλά και για τη μελέτη, γιατί μπορεί να προτείνει οτιδήποτε, θα ήταν πιο προσεκτικός και υπεύθυνος πρώτα-πρώτα. Και δεύτερον, θα έτρεμε το φιλοκάρδι του μήπως και του τραβήξουν το αυτί και τον προσαγάγουν στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, έχει αποφανθεί ιστορία γι' αυτά. Ο Περικλής ήταν ένας απλός ρήτορας, εισηγήτο στο λαό, στην εκκλησία του Δήμου. Και όμως τιμωρήθηκε γιατί θεωρήθηκε μία εισήγησή του εσφαλμένη. Δεν νοείται στη δημοκρατία να υπέχει ευθύνη ακόμα και στις πολιτικές εισηγήσεις που κάνει και εδώ ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να κάνει ό,τι του αρέσει και να είναι απολύτως ανεξέλεγκτο. Κοιτάξτε, ο Αριστοτέλης είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον που απορρέει από τη δημοκρατία. Ότι τα πολιτικά αδικήματα τιμωρούνται αυστηρότερα. Ένα πολιτικό αδίκημα που συνεπάγεται τη βλάβη εναντίον μιας ολόκληρης κοινωνίας τιμωρείται αυστηρότερα διότι βλάπτει πολλούς. Εν αντιθέσει προς ένα αδίκημα το ίδιο που μπορεί να επιτελέσει κάποιος εναντίον κάποιου που τιμωρείται ηπιότερα. Γιατί αυτό? Διότι δεν είναι μόνο το είδος του αδικήματος, η βλάβη. Είναι και ο αριθμός εκείνων οι οποίοι βλάπτονται. Εδώ λοιπόν έχει αντιστραφεί η πυραμίδα. Στο ατομικό αδίκημα υπάρχει η ποινή, αλλά στο συλλογικό αδίκημα είμαστε υπεράνω του νόμου. Δηλαδή όπως ο Λουδοβίκος που ήταν βεβαίως δικό του το κράτος. Για να παροξύνω λίγο και τη σκέψη σας αλλά και τη συζήτηση, θα σας πει κάποιος, μήπως έτσι στη θέση της εκλόγιμης μοναρχίας όπως την περιγράφεται, καλώντας τον πολίτη να αντιληφθεί ότι είναι άλλο πράγμα η δημοκρατία, σκέφτεστε σε αυτή τη φάση να εγκαταστήσετε μία αριστοκρατία, μία ολιγαρχία τροποντινά? Όχι, κύριε Σαχίνη. Υπάρχουν τρόποι να επιλέγεται το σώμα των πολιτών που θα ελέγχει την πολιτική συνέπεια της πολιτικής από όλους και βεβαίως και από το σύνολο της κοινωνίας. Καμία αριστοκρατία. Δεύτερον, το ζητούμενο είναι να πάρουμε μέτρα ώστε η πολιτική τάξη, όλη κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας κοντά και να μην μπορεί να την υπερβαίνει, να της κουνάει το δάχτυλο. Να τελειώνουν οι εξεταστικές επιτροπές και οι ασυλίες, κύριε Σαχίνη. Είναι ξεδιάντροπα πράγματα αυτά για μια χώρα που αντιπροσωπεύει, θέλουν να μας λένε ότι αντιπροσωπεύει τον ελληνικό πολιτισμό, μα και το σύνολο του κόσμου. Δεύτερον, και αν θέλετε να πάμε στα κόμματα και στους βουλευτές. Βεβαίως. Τα κόμματα σήμερα είναι αυτά που έχουν ιδιοποιηθεί την πολιτική, το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό μιλάω για κομματοκρατία. Δεν λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος. Έχουν υπεύσει στο πολιτικό σύστημα και το έχουν κάνει δικό τους. Είναι ιδιοκτησία τους. Τους βλέπετε πώς λειτουργούν. Ακόμα και στις εξεταστικές φτάνουν μέχρι εκεί που θα πλήξουν τον αντίπαλο. Για να δούμε, λέει, τι διέπραξαν. Μα το ζητούμενο δεν είναι να δούμε τι διέπραξαν ώστε να τον εκθέσετε στην κοινωνία, αλλά να του επιβάλλετε την ποινή η οποία είναι οφειλόμενη στο αδίκημα που διέπραξε. Λοιπόν, τέλος οι εξεταστικές και οι ασυλίες λοιπόν. Τα κόμματα. Τα κόμματα δεν είναι νοητό να αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Η ηγεσία, όπως ξέρουμε, επιλέγει και κάνει τα πάντα. Επομένως, απέναντι στην κοινωνία, αυτός είναι ο πραγματικός ηγεμόνας. Και το βλέπουμε αυτό στην κατανομή του δικαιώματος του λόγου. Τα κόμματα έχουν την πλήρη ιδιοκτησία του λόγου. Εάν εμφανιστεί ένας πολίτης και πει θέλω να πω την άποψή μου, θα του πούν τι εκφράζεις, τι εκπροσωπείς.
τίποτε. Είσαι υπήκοος, του λένε. Αυτό το βλέπουμε και στις ίδιες τις εκλογές. Για αναλογιστείτε, πώς κατανέμεται ο χρόνος στις εκλογές? Κατανέμεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα που υπήρχε πριν από 4 χρόνια. Μάλιστα. Σημαίνει δηλαδή, να το πούμε με πρακτικό τρόπο, εάν εγώ και εσείς τρέχουμε στους Ολυμπιακούς τα 100 μέτρα, αλλά εσείς είστε Ολυμπιονίκης από την προηγούμενη φορά, θα πάτε και να καθίσετε όχι στο εφαλτήριο που θα ξεκινάω κι εγώ, αλλά λίγα μέτρα πριν από το τέλος της διαδρομής. Μα είναι δυνατόν? Δεν είναι ρευστό το εκλογικό σώμα? Γιατί λοιπόν να μην δίδετε ίση ευκαιρία σε όλους? Δηλαδή ακόμα και το δικαίωμα του εκλέγεστε, που το έχουν ιδιοποιηθεί τα κόμματα, παρόλο που το προβλέπει το Σύνταγμα έναντι όλων των πολιτών, στην εκλογική και προεκλογική διαδικασία το καταχρώνται οι ηγεμόνες του κομματικού συστήματος. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? Υπάρχει ένας πολύ καλός τρόπος. Να υπάρχει εκλογικό σώμα μελών που θα, δεν θα μπορούν να είναι μέλη διαφόρων κομμάτων αλλά ενός, πολιτών, οι οποίοι θα εκλέγουν την ηγεσία και ή θα είναι αυτοί που θα την ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα την ανακαλούν όταν δεν συμφωνούν, για όλα τα κόμματα. Επίσης... Δηλαδή για εξηγήστε το αυτό λίγο, το κάθε κόμμα να έχει ένα σώμα μελών... Μελών, το οποίο θα έχει αντιστοιχεία με το εκλογικό της αποτέλεσμα. Και θα επιλέγει την ηγεσία, θα την ελέγχει την ηγεσία και θα την ανακαλεί την ηγεσία. Όχι όπως κάνουν τώρα το γνωστό εκείνο τερτύπι, να μας εκλέξει το εκλογικό μας σώμα, αλλά στη συνέχεια θα το αγνοήσουμε και θα φύγει. Βάλανε μάλιστα, θυμάστε, στο παρελθόν και την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, Θεός φυλάξει, να αποφασίσει ότι είναι παράνομο να αποθηκεύσουν τα ονόματα αυτών οι οποίοι ψήφισαν, διότι είναι προσβολή των προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή όλο το σύστημα το έχουν στήσει έτσι ώστε να ικανοποιεί τη λογική της κομματοκρατίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει η δομή των κομμάτων και να είναι εξαρτημένα από την ίδια την κοινωνία και την εκλογική βάση. Και να ελέγχονται και τα κόμματα στην εφαρμογή των πολιτικών που υπόσχονται. Κάποτε, ξέρετε, πριν από χρόνια είχα πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο να υπόσχονται τα κόμματα της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, δεν έχει σημασία, να υπόσχονται 10 πράγματα και να κινούνται μετά τις εκλογές στον αντίθετο ακριβώς πόλο. Πρέπει να ελέγχονται. Και ένα κατακάθι κυριολεκτικά βεβαίως, γιατί οι άλλοι δεν αποτολμούν, σιωπούν, της δημοσιογραφίας, έκανε ειρωνικό σχόλιο ότι αυτό δεν το διανοήθηκε, λέει, ούτε καν ο μεγάλος στοχαστής της Οξφόρδης ή του Κέιμπριτζ. Καταλαβαίνετε τον τρόμο που τους δημιουργεί δηλαδή στην ολιγαρχική τους προφάνεια η ιδέα ότι η κοινωνία μπορεί να παίξει έναν άλλο ρόλο. Να σας πω ακόμα κάτι, γιατί είναι άπειρα αυτά που μπορεί κανείς να ενσωματώσει μέσα στη λογική του πολιτικού συστήματος. Οι βουλευτές. Κατά τι πρέπει τους βουλευτές να τους επιλέγει μονοσήμαντα το κόμμα και όχι ένα σώμα μέσα στο κόμμα να τους προτείνει, αλλά με τη δυνατότητα επίσης και του κοινωνικού σώματος της εκλογικής περιφέρειας να προτείνει τους δικούς της και η εκλογική περιφέρεια του κόμματος να επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές, ώστε να έχουν τη σχετική αυτονομία και να μην είναι ενεργούμενα του πολιτικού. Δηλαδή τοπικά λέτε η κάθε περιοχή... Να καλεί τους βουλευτές, εκτός από την επιλογή που σας πω, να καλεί τους βουλευτές ανά εξάμηνο, παραδείγματος χάρη, και με ένα σώμα που να βγαίνει με τη μορφή της κλήρωσης, δηλαδή από την μηχανοργάνωση, ένα τυχαίο δείγμα 500 ή 1000 ατόμων, 500 δεν χρειάζεται παραπάνω, να είναι απέναντί του και να τον ρωτάνε «Τι έκανες, φίλε μου, μέχρι τώρα» και τι θα κάνει στο μέλλον, και να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την ανάκλησή του. Κύριε Κοντογιώργη, σε αυτή τη λογική που θέτετε, επειδή την ξέρετε τη συζήτηση που βεβαίως είναι σε άλλη βάση, αλλά στη βάση που τη θέτετε εσείς, θα βοηθούσε
εκτιμάται, και αυτό είναι απορία και ακροατών από την προηγούμενη φορά, η λειτουργία με μονοεδρικές σε όλη τη χώρα, ας πάρουμε την Ελλάδα για παράδειγμα, των βουλευτών. Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι μονοεδρικές με συνεκτίμηση της αναλογικής ψήφου, δεν χρειάζεται να σας πω την απάτη που είναι, που συνεπάγεται το ρητορικό μέρος ότι η ενισχυμένη αναλογική δεν είναι η πιο αναλογική αλλά η λιγότερο, για να κλείνουμε τα μάτια, αλλά η απλή αναλογική σε μονοεδρική περιφέρεια, που σημαίνει όμως με συνεκτίμηση του συνολικού αποτελέσματος στην επικράτεια, ναι, θα μπορούσε να δώσει μία αντιπροσωπευτική λύση και ισότιμη ισοδυναμία στην ψήφο. Να προσθέσω επίσης κάτι, γιατί τα εκλογικά μαγειρία έχουν συγκεκριμένη στόχευση, ότι έχω ήδη προτείνει από πολλά χρόνια η κυβέρνηση να εξαρτάται από την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Να λέμε παραδείγματος χάρη ότι με ένα ποσοστό 35-40%, δεν είναι απαραίτητο να είναι στο 50%, όποιος το συγκεντρώνει ή αν δεν το συγκεντρώνει σε συνεργασία με ένα άλλο κόμμα, να φτιάχνεται κυβέρνηση η οποία να είναι ανεξάρτητη από τη βούληση της Βουλής. Σήμερα η κυβέρνηση διαμορφώνεται με βάση την πλειοψηφία της Βουλής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Βουλή έχει πρώτα-πρώτα ψευδή πλειοψηφία σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Βουλή μπορεί να διαμορφώσει κυβέρνηση από τη μειοψηφία, από τη συνάντηση δηλαδή μέσα από διάφορες διαπλοκές μειοψηφικών κομμάτων, που μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Άρα το σημερινό εκλογικό σύστημα, αν εφαρμοστεί η απλή αναλογική, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες λαθροχειρίες μέσα στη Βουλή. Εάν όμως η πλειοψηφία της κοινωνίας φτιάχνει την κυβέρνηση και η ίδια πλειοψηφία της κοινωνίας φτιάχνει τη Βουλή, αλλά αυτοτελώς και δεν εξαρτάται η κυβέρνηση από τη Βουλή, σημαίνει ότι η Βουλή θα λειτουργήσει με όρους ανεξαρτησίας και με τα υπόλοιπα μέτρα με εντολιακούς όρους της κοινωνίας, και συνεπώς θα παράγεται ένα συνολικό αποτέλεσμα σύνθεσης, το οποίο όμως θα συνεκτιμά και τη βούληση της κοινωνίας. Ναι, αλλά πώς θα λέγονται αυτοί που θα συγκροτούν την κυβέρνηση, και μήπως έτσι θα έχετε δύο πόλους, από τη μια τη Βουλή όπως την περιγράφετε και από την άλλη μια κυβέρνηση όπου τελικά ο απόλυτος ηγέτης θα είναι ο πρόεδρος αυτής της κυβέρνησης, άρα πάλι θα έχετε έναν εκλεγμένο μονάρχη? Με συγχωρείτε, αυτό μου βγαίνει ως ερώτημα και σας το θέτω. Θέλουμε να πάμε πιο πέρα. Καταρχήν, στην αντιπροσώπευση δεν νοούνται προσωποπαγείς εξουσίες. Άλλα λόγια, όταν θα φτιάχναμε μια κυβέρνηση που θα ήταν αντιπροσωπευτική, δεν μιλάω γι' αυτό, για προσομοίωση, τότε θα φτιάχναμε μια κυβέρνηση, ένα υπουργικό συμβούλιο, ναι, το οποίο ο καθένας θα είχε τη δική του αυτονομία και δεν θα μπορούσε να διορίζεται και να πάβεται από τους υπουργούς. Θα λειτουργούσαν με τους όρους της συλλογικότητας και της σύνθεσης. Μάλιστα. Να μην απολύει ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πάω τόσο μακριά. Εγώ πηγαίνω στο ελάχιστο που μπορεί να αλλάξει τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Και αυτό το ελάχιστο επιβάλλει να διαχωριστεί η Βουλή από την κυβέρνηση. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχει μια κάθετη διακτήνωση της εξουσίας. Για να υπάρχει κυβέρνηση πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία της Βουλής. Γίνονται οι λαθροχειρίες για να επιτευχθεί η πλειοψηφία της Βουλής. Η Βουλή μετά δεν ψηφίζει και δεν ελέγχει την κυβέρνηση, αλλά εκτελεί εντολές. Τι λέει το Σύνταγμα, κύριε Σαχίνη? Λέει ότι την νομοθετική αρμοδιότητα την ασκεί η Βουλή. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος του κράτους. Σωστά. Λοιπόν, ποιος ασκεί την νομοθετική λειτουργία σήμερα? Η κυβέρνηση. Λοιπόν, παίζουν και κάποιοι θέατρο εκεί από την αντιπολίτευση, ώσπου να γίνουν κυβέρνηση να κάνουν τα ίδια, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει Βουλή, υπάρχει μόνο κυβέρνηση και μέσα στην κυβέρνηση υπάρχει μόνο ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός αυτός είναι ο αρχηγός του κόμματος. Αυτό, αν δεν είναι η πεμπτουσία της απολυταρχίας, του ολοκληρωτισμού, τι είναι? Επειδή δηλαδή είναι για περιορισμένο χρόνο, αλλάζει κάτι?
ποιος μπορεί να αντιτείνει σε αυτόν. Και πολλές φορές, όπως ξέρετε, η σκέψη ότι θα επανεκλεγεί τον οδηγεί όχι σε πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή που να απευθύνονται στη συλλογικότητα, αλλά πολιτικές πελατειακής αποδόμησης της συλλογικότητας για να την ελέγξει μέσα από διάφορα συστήματα τα οποία εγκαθιδρύουν σε όλη την επικράτεια. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Πώς θα διαμορφώσουμε δηλαδή μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις μία σχέση κοινωνίας και πολιτικής που η πολιτική θα ακούει την κοινωνία. Έχω στο παρελθόν πει ότι μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε το καθεστώς του δημοσκοπικού δήμου. Όλα αυτά, ξέρετε, οι ακροατές μας θα τα ακούσουν. Ναι. Εμποτισμένοι οι περισσότεροι από την ολιγαρχική λογική ότι ο καθένας ξέρει αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί, δεν καταδέχεται να ενταχθεί στο συλλογικό για να οδηγήσει σε μια συνολική σύνθεση της βούλησής του, έχει ως αποτέλεσμα να απορρίπτονται με διάφορα προσχήματα. Λοιπόν, ας έρθουν να κάνουν μια άλλη πρόταση, να τη δούμε. Δεν υπάρχει. Λέτε του Δημοσκοπικού Δήμου, θα σας πει κάποιος... Ο Δημοσκοπικός Δήμος λοιπόν, ναι, είναι και αυτό ένα από τα θύματα αυτής της ολιγαρχικής λογικής. Πώς μπορεί να λειτουργήσει, εγώ σας ρωτάω απλά, προφανώς όλοι δυσκολευόμαστε, έχετε δίκιο, φαντάζομαι ότι και εσείς δυσκολεύεστε να βγείτε έξω από μια λογική δεκαετιών. Όμως σας... Ευτυχώς έχω βγει. Ναι, ωραία. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν, κύριε Κοντογύρη, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό και θα σας πει κάποιος για κάθε θέμα δημοσκοπικός δήμος δεν θα λειτουργεί τίποτα άλλο, όλη την ημέρα θα είμαστε σε έναν τρόπο να ψηφίζουμε. Πώς θα λειτουργούμε στην καθημερινότητα, πρακτικά. Όπως ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις δεν χρειάζονται, δεν απαιτούν την κινητοποίηση της κοινωνίας, σε βρίσκουν. Δεν τρέχει η κοινωνία, δεν φεύγει από τη δουλειά της. Ναι, αλλά για τέτοιες δημοσκοπήσεις, γιατί τότε θα σας πει κάποιος, θα ελέγχονται, θα κατευθύνονται και θα οδηγούνται στο αποτέλεσμα που θέλουν κάποιοι. Κύριε Σαχίνη, όταν μιλάμε για δημοσκοπικό δήμο, εννοούμε μια δημόσια αρχή, η οποία θα έχει κατοχυρωθεί στο έπακρο να διεξάγει δημοσκοπήσεις με απόλυτη εγκυρότητα. Η απόλυτη εγκυρότητα στις δημοσκοπήσεις αποδίδει την απόλυτη βούληση της κοινωνίας. Έχω πει βεβαίως ότι δεν αρκεί, παρόλο που έχοντας μελετήσει τις δημοσκοπήσεις και τι λέει η κοινωνία χωρίς ενημέρωση, εάν ακολουθούσε η πολιτική τη βούλησή της θα ήταν η Ελλάδα σε πολύ καλύτερη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως ο δημοσκοπικός δήμος προϋποθέτει ότι το θέμα στο οποίο θα αποφανθεί με δημοσκόπηση ο θεσμός αυτός, δηλαδή η κοινωνία, θα έχει ακολουθήσει η δημοσκόπηση την ενημέρωση, δηλαδή το φάκελο. Θα αναπτυχθεί όλη η επιχειρηματολογία για τις ανάγκες που έχουμε, παραδείγματος χάρη, στο δημοσιονομικό σύστημα και με βάση τις ανάγκες αυτές απαιτείται τόση φορολογία. Από πού θα την πάρουμε λοιπόν αυτή τη φορολογία? Με τι αναλογία? Θα κατατεθούν 1, 2, 3, 5 προτάσεις. Θα γίνει μια σύνθεση τελικά. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, έχοντας επίγνωση η κυβέρνηση ότι πρέπει να διαμορφώσει ένα μείγμα πολιτικής που θα γίνει αποδεκτό από την κοινωνία, θα έχει ήδη διαμορφώσει λοιπόν τις προϋποθέσεις της αποδοχής. Άρα θα είναι άλλη πολιτική στο δημοσιονομικό σύστημα από αυτήν που υπάρχει. Σαφές αυτό που λέτε. Επειδή οδεύουμε, θα μπορούσαμε να συζητάμε για πολλές ώρες, αλλά μας δώσατε, θα έλεγα, βασικά ψήγματα. Οδεύοντας προς το τέλος, υπάρχει κάποιο ακόμη θέμα που κατά τη γνώμη σας μπορεί να ανοίξει σε μια τέτοια συζήτηση? Προσέξτε, με τα βεβαιότητος αυτά που συζητάμε θα γίνουν αιτήματα σε μεσοπρόθεσμο χρόνο στην παγκοσμιότητα. Διότι δεν παίρνει άλλο. Εκείνο που λείπει είναι η ανασύνταξη στο πεδίο των ενιών και το νέο πρόταγμα. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο? Ναι. Να προλάβουμε πριν φτάσουμε σε καταστροφικά αποτελέσματα στις χώρες μας, να προλάβουμε την εξέλιξη. Συνήθως η εξέλιξη των κοινωνιών γίνεται απολογιστικά όταν θα φτάσουν σε απόγνωση. Τότε αρχίζουν και λένε, αυτό που μου λέει ο Κοντογιώργης, κάπου
κάπου με δένει με τη σκέψη μου και με το αποτέλεσμα που θα βγάλει. Τώρα το ακούν και το αποστρέφονται. Και τότε θα πούν, α, ήταν προφητικό, δεν ήταν προφητικό, είναι αποτέλεσμα μιας μελέτης του κοινωνικού ανθρώπου και της εξέλιξης της βιολογίας του. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα δεν μας λένε τι θα γίνει αύριο, κύριε Σαχίνη. Μας λένε ότι θα μείνουμε στάσιμοι στο σήμερα για να μπορούν να μας ελέγχουν και επομένως όταν λέμε στάσιμοι στο σήμερα, δηλαδή στις αξίες και στους θεσμούς του 18ου αιώνα. Για μας τους Έλληνες όμως έχει μια ξεχωριστή σημασία. Διότι αυτό το κράτος είναι ένα παρένθετο ξένο σώμα προς την ιστορικότητα αυτής της κοινωνίας που ζούσε τη δημοκρατία ακόμα και στο επαχθές καθεστώς της τουρκοκρατίας. Και έχει ο Έλληνας υποστεί αλλαγή εγκεφάλου. Αυτή είναι η έννοια της αλωτρίωσης. Και γίνεται πιο Ταλιμπάν από τους Ταλιμπάν. Αυτό είναι όρος επιβίωσης για τη χώρα. Το βλέπουμε καθημερινά στις πολιτικές αποφάσεις και στη διαχείριση των μεγάλων ζητημάτων της χώρας. Δεν θα χρειαζόταν να προσφεύγουμε καθημερινά στο Δημοσκοπικό Δήμο που θα μπορούσε να γίνεται ακόπως και αδαπάνως. Θα μπορούσαμε κάλλιστα τα μεγάλα ζητήματα που είναι ο προϋπολογισμός, τα εθνικά ζητήματα, οι μείζονες χωροταξικές και άλλες καταστάσεις που κτίνουν να μεταβάλουν σε έρημη χώρα την Ελλάδα, την Ήπεθρο, υπέρ της Αττικής, η οποία συγκεντρώνει το πάνω από το μισό του πληθυσμού. Τα μεγάλα ζητήματα λοιπόν να ανήκουν και στην αρμοδιότητα της κοινωνίας. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για να επιβιώσουμε διαφορετικά. Τους μεν Έλληνες θα τους εξορίζουν στο εξωτερικό, όπως έγινε την τελευταία δεκαετία μετά τη λαϊλασία που επέφεραν στη χώρα οι άνθρωποι της πολιτικής τάξης, και στη συνέχεια θα μας δηλώνουν, δείχνοντάς μας το χέρι, ότι εμείς φταίμε για όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Να στοχαστούμε ανακτώντας την ιστορία μας. Μας τα λέει όλα. Όχι για να γυρίσουμε στο παρελθόν, αλλά για να σκεφτούμε με όρους μέλλοντος. Αυτό λοιπόν θα μας επιτρέψει επίσης να φύγουμε από την ολιγαρχική ιδεολογία που μας διδάσκουν και να στοχαστούμε με όρους δημοκρατίας. Διαφορετικά και με αυτό θέλω να κλείσουμε, κύριε Κοντογιώργη, και παγκόσμια, έτσι όπως τα περιγράψατε και εισαγωγικά, αν αυτή η φορά των πραγμάτων στο ρόλο της κοινωνίας στην πολιτική δεν αλλάξει, με τέτοια τεχνολογική πρόοδο, έκρηξη, πού οδηγούμαστε, αν δεν αλλάξουν? Όλο ένα και περισσότερο στο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των ηγεμόνων και των κοινωνιών, με αποτέλεσμα εκεί που δεν θα πίπτει λόγος, θα πίπτει σπάθη. Δηλαδή θα μας κλείνουν το στόμα και θα διαμαρτυρόμαστε ατομικά ότι μας το έκλεισαν, θα μας ενοχοποιούν, θα μας φέρνουν στην ακραία κατάσταση που ήδη διαμορφώνεται του τέλους της μεσαίας τάξης και στην φτωχοποίησή μας. Δηλαδή αυτό που υποσχόταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός, η προλεταριοποίηση της κοινωνίας, θα γίνει τώρα διαχειρός του αντιπάλου του υπαρκτού σοσιαλισμού, που είναι η διεθνής, ο νέος φιλελευθερισμός. Θα είμαστε όλοι προλετάριοι και θα υπηρετούμε, μάλιστα ευτυχισμένοι, θα πηγαίνουμε και στις εκκλησίες να προσευχόμαστε για να μας σώσει ο Θεός από αυτό που δεν θέλουμε να το πράξουμε για να σωθούμε μόνοι μας και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή στην απόγνωσή μας θα φτάσουμε να αντιτάξουμε μία αντίσταση η οποία θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το έχω περιγράψει με το μύθο του Γιουδοβοσκού, ξέρετε. Όταν ο Γιουδοβοσκός βάζει τους σκύλους του και την γλίτσα του να απομονώσει κάπου τα πρόβατα, όταν θα δουν τα πρόβατα πίσω του στον γκρεμό, θα ορμήσουν και θα καταπατήσουν και τον Γιουδοβοσκό και τους σκύλους του. Αυτό είναι λοιπόν το δίδαγμα της κοινωνίας, της ιστορικότητας των κοινωνιών και της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας. Εάν αυτοί που ηγεμονεύουν δεν αντιληφθούν ότι έχουν ξεπεράσει ήδη τα όρια, τότε θα έχουμε ακραίες καταστάσεις για τις οποίες πρέπει να ανησυχούμε από σήμερα. Ας τις προλάβουμε λοιπόν ως κοινωνίες και ας τις στοχαστούν ξανά και αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν την παγκοσμιότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόκληση δεκάδων ακροατών
να δώσετε ένα περιγράμμα, δεν μπορείτε να τα πείτε όλα σε αυτό το χρόνο, είναι προφανές. Ένα 10% αυτών που θα είχα να προτείνω και που έχω προτείνει, κύριε Σαχίνη. Σαφές. Όμως απαντήσατε στην πρόκληση αυτή των ακροατών, δίνοντας ψήγμα, προφανώς σε έναν ανοιχτό ειλικρινή διάλογο. Πολλοί μπορεί να συμφωνούν, πολλοί μπορεί να διαφωνούν, άλλοι να έχουν απορίες. Θα το συνεχίσουμε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας ημέρα. Κύριε Σαχίνη, να είναι κανείς βαθιά ολιγαρχικός. Είναι κακό να δηλώνει δημοκράτης για να συγκαλύψει την ολιγαρχική του λογική και ιδεολογία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Και για σας. Να είστε καλά και στους ακροατές μας.